Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η Πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα είναι αφιερωμένη σε μια εκπληκτική μεταμόρφωση ενός ανθρώπου, της Σαμαρίτισσας, η οποία από εσκοτισμένη μετεβλήθη σε φωτεινή, σε Αγία Φωτεινή. Πράγματι, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα στο οποίο βλέπουμε τι ακριβώς επιτυγχάνει ο Ιησούς Χριστός, τι επιτυγχάνει η Θεία Χάρη στο Πνεύμα του Άγιον. Μπορεί να πάρει έναν άνθρωπο που να είναι βουτυγμένος στην αμαρτία, όπως την πόρνη εκείνη την Σαμαρίτισσα, η οποία είχε δοκιμάσει τις ειδονές του έρωτα, δεν είχε νόμιμον σύζυγον, είχε βέβαια παιδιά, είχε αδερφές, αλλά νομιμότητα συζυγίας δεν είχε, ζούσε τον ελεύθερο έρωτα. Βουτυγμένη μέσα στην ανομία, στην αμαρτία, στον πανσεξουαλισμό θα λέγαμε με σύγχρονη ορολογία. Αυτή την αμαρτωλή γυναίκα, την λεγόμενη πόρνη, αντιμετώπισε ο Χριστός στο φρέα του Ιακώβ, στην πόλη Σιχέμ ή Σιχάρ κατά την άλλη παράδοση. Σιχάρ βέβαια σημαίνει μέθη ειδωλολατρίας και ανηθικότητας, επειδή οι πρώην Ιουδαίοι που κατοικούσαν στη Σαμάρια, στην περιοχή αυτή της Σαμάριας, μεταξύ Ιουδαίας και Γαλιλαίας, είχαν δεχθεί την αλλαξοπίστηση, είχαν δεχθεί ξένα ήθη και έθιμα όταν είχαν κυριευθεί από τους Σύρους, και επομένως είχαν χάσει την γνησιότητα, την εθνολογική και την πίστη την αληθινή και λάτρευαν είδωλα. Είχαν αναμειχθεί με ειδωλολάτρες και επομένως είχαν χάσει την γνησιότητα της φυλής τους. Ταύτισαν λοιπόν οι άλλοι, οι Ιουδαίοι, την λέξη Σαμαρίτης με την έννοια του πλανεμένος, του ειδωλολάτρης, του μεθύοντος, του μεθυσμένου από τα πάθη της αμαρτίας. Επομένως, ήταν κάτι αλόκοτο να δουν, να συζητά ο Ιησούς Χριστός με την Σαμαρίτισσα, να συζητά με αυτή την γυναίκα την αμαρτωλή, που γνώριζε 5 άνδρες, τους είχε αφήσει χωρίς να έχει νόμιμη συζυγία και τώρα δοκίμαζε ειδονές από έναν εκ των άνδρων. Τότε δεν μιλούσε άνδρας με γυναίκα, το θεωρούσαν περιφρονητικό. Βέβαια ήταν πολύ πιο υποτιμητικό να μιλήσει ο διδάσκαλος, ο Χριστός, στην ταπεινή και αμαρτωλή εκείνη γυναίκα, την Σαμαρίτισσα, που ήταν και Σαμαρίτισσα και πόρνη. Και βέβαια τον ταπείνωσε η Σαμαρίτισσα όταν τη ζήτησε λίγο νερό να πιει, γιατί ήταν κουρασμένος από την οδηπορία, με τα πόδια πορεύοντο τότε, και ζήτησε λίγο νερό να πιει από το φρέα του Ιακώβ, που είχε μια ιστορία, ήταν πηγάδι που είχε ανοίξει ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης των Ιουδαίων, που μετονομάστη σε Ισραήλ, επειδή σε ένα όραμα φάνηκε πως πάλεψε με την δύναμη του Θεού και φάνηκε ισχυρός. Ταπείνωσε τον Χριστό λοιπόν η Σαμαρίτισσα, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο το οποίο ακούμε στην Πέμπτη Κυριακή μετά, κατά την Πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα, και είναι η περικοπή Ευαγγέλιων Ιωάννου κεφάλαιον 4 στίχος 5 μέχρι 42. Τον ταπείνωσε τον Χριστό και του είπε: «Εσύ ζητείς από εμένα πιείς νερό ούσης γυναικός Σαμαρίτητος», μάλιστα από μια γυναίκα, και όχι μια τυχαία γυναίκα απλή και ταπεινή, αλλά από μια αμαρτωλή, πανθαμαρτωλή γυναίκα, την Σαμαρίτησα. Και ο Κύριος, ο οποίος κάθεται παρά το φρέα του Ιακώβ, ενώ είναι η πηγή της ζωής, της αληθινής ζωής, ενώ είναι η πηγή του ζώντος ύδατος, της πίστεως, της χάριτος, της σωτηρίας, ζητεί παρά της γυναικός, όπως λέει ο Χρυσόστομος, να πιει νερό, μάλλον παρέχουν την ευκαιρία σε αυτήν να κοινωνήσει με την πηγή του ζώντος ύδατος των Χριστών, με την πίστη, με την αλήθεια, με το φως, με την χάρη, και να ξεδιψάσει την δίψα της, την οποία δεν μπορούσε να χορτάσει
εκείνο το νερό, το δροσερό βέβαια, έχουμε πιει σε εκδρομή που έχουμε κάνει από αυτό το νερό, είναι ωραίο νερό, αλλά είναι νερό υλικό που ξεδιψά το σώμα από τον κόπο τον υλικό, το σωματικό. Όμως η ψυχή, το πνεύμα του ανθρώπου, η άλλη διάσταση του ανθρώπου ζητάει ένα άλλο νερό να ξεδιψάσει. Ζητάει το είδωρ των ζώων, της χάριτος που ξεδιψά υπαρξιακά τον ανθρώπο, που τον χορταίνει, τον δροσίζει και είναι η χάρις, η δρόσος του Αγίου Πνεύματος, του Θείου Λόγου, η Θεία Χάρις η οποία ξεδιψά τον άνθρωπο. Αυτό το νερό λοιπόν δεν το γνώριζε η Σαμαρίτισσα. Και όταν της λέγει ο Χριστός, έχω κάποιο νερό το οποίο αν σου δώσω να πιείς δεν θα διψάς πλέον, τότε η Σαμαρίτισσα ζήτησε να πιει από αυτό το νερό και ο Κύριος της έπιασε την συζήτηση και την έφερε σε αυτογνωσία, με αυτοέλεγχο, σε θεογνωσία τελικά και της απεκάλυψε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Της είπε λοιπόν ότι είχες 5 άνδρες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άνδρας σου. Και η Σαμαρίτισσα κάνει επεκφυγή για να ξεφύγει από τον αυτοέλεγχο της και λέγει πατέρης, πατέρα μας είπε να λατρεύουμε τον Θεό σε αυτό το όρος, το όρος που είναι στη Σαμαρία, στο όρος Γαριζίν, και εσείς λέτε ότι πρέπει να λατρεύετε ο Θεός στον ναό του Σολομώντα. Οπότε ο Κύριος βρήκε ευκαιρία και είπε ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός είναι πνεύμα και ζητάει πνευματική λατρεία, όχι αποκλειστική δεμένη λατρεία με έναν τόπο και με έναν χρόνο. Εν πατή τόπο και εν πατή χρόνο είναι δυνατόν να λατρεύεται ο Άγιος Θεός. Και πραγματικά γνωρίζει η Σαμαρίτισσα ότι ο Θεός ζητάει πλέον προσκύνηση, πνευματικήν λατρείαν, πνευματικήν λογικήν και όχι τυπολατρείαν και θυσίες ζώων, αρνιών κλπ. Λέγει συνέχεια η Σαμαρίτισσα στον διάλογό της ότι λέει, όταν της απεκάλυψε ο Χριστός ότι είχε 5 άνδρες που ήταν μυστικό, δεν το ξέρε κανείς, και αυτό που είχε τώρα ήταν μια συμβίωση και δεν ήταν κοινωνία γάμου. Λέγει, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Βλέπω ότι είσαι προφήτης, λέγει, να προφητεύσεις το παρελθόν και να το γνωρείς. Και λέγει, όταν θα έρθει ο Μεσσίας, λοιπόν, ο Χριστός, θα μας πει όλοι πάσαν την αλήθεια. Όταν έρθει εκείνος, αναγγελεί μην πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλός. Και εδώ βλέπουμε την εκπληκτική αποκάλυψη, την οποία κάνει στη Σαμαρίτισσα ο Χριστός, ότι πραγματικά είναι αυτός ο Μεσσίας, τον οποίον περίμενε η ανθρωπότητα και τον οποίον είχε προμηνύσει πως θα έρθει και η Παλαιά Διαθήκη και η Πεντάτευχος, την οποία μόνον πίστευαν οι Σαμαρίτες. Η Πεντάτευχος λοιπόν ομιλούσε ότι θα έρθει κάποιος τον οποίον θα είναι ο αληθινός προφήτης και ότι αυτόν πρέπει να πιστεύσουν και αυτόν πρέπει να λατρεύσουν ως Θεόν. Πράγματι λοιπόν βρίσκεται η Σαμαρίτισσα μπροστά στο εκπληκτικό γεγονός της παρουσίας του Μεσσίου, του Κεχρισμένου, του Χριστού, όπως λέμε εμείς Μεσσίες. Μεσσίες σημαίνει ο χρειόμενος με το Άγιον Έλεον της σκηνής του Μαρτύρου και του Νότου Σολομώντος, ότι είναι αυτός ο Κεχρισμένος από τον Θεόν. Βέβαια όχι ένας τυχαίος προφήτης και ένας τυχαίος άρχοντας που και αυτός εχρίετο από τον προφήτη με το Άγιον αυτό έλεον, αλλά είναι ο Μεσσίας, ο αληθινός, ο ένας, ο μοναδικός, δηλαδή ο Χριστός, ο Κεχρισμένος από το Άγιον Πνεύμα, ως Υιός του Θεού για να επιτελέσει το έργο της Θείας Σωτηρίας. Οι μαθητές όταν ήρθαν στη συνέχεια θαύμασαν που μιλούσε με γυναίκα, μάλιστα με μια γυναίκα τόσο αμαρτωλή, και ο Κύριος τους εξήγησε ότι θέλημα του ουρανίου πατρός είναι να κηρύσει τον Θείο Λόγον και να σώσει τους ανθρώπους. Και είπε ότι φαγητό δεν είχε ανάγκη να φάγει, ότι μόνο βρώμα εστί, δικό μου φαγητό είναι να πει το θέλημα του πατρός μου και τελειώσω αυτού το έργο. Αυτή λοιπόν η Σαμαρίτισσα άφησε την στάμνα της, δεν αντίλησε το επίγειον υλικό νερό, δεν θέλησε πλέον να πιει από εκείνο το νερό της
της πηγής του φρέατος του Ιακώβ, αλλά εκοινώνησε με την ζώσαν πηγή του ζώντος ύδατος, υπαρξιακά ελυτρώθη, χόρτασε την Θείαν Αλήθειαν, ο Θείος Λόγος την καθάρισε, την εξάγνησε και πλέον τώρα ήταν έτοιμη να τρέξει να δώσει το Θείον αυτό είδωρ, γιατί της είπε ο Χριστός, ο πιστεύων εις εμέ, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ύδατος ρεύσου συνύδατος ζώντος. Εγώ ημί το ύδωρ των ζώων, είχε πει ο Κύριος και σε άλλα σημεία. Βέβαια, μας εκπλήσει αυτό το γεγονός και θαυμάζουμε πως ο Χριστός κατάφερε το σκοτάδι την Σαμαρίτισσα να την κάνει φωτεινή, να την κάνει εις Απόστολον, να την κάνει δρομέα του Θείου Λόγου που έτρεχε εδώ και εκεί με τις αδελφές της, τις πέντε αδελφές και τα παιδιά της, έτρεχε για να φέρει τον Θείο Λόγον, έγινε μια δεξαμενή καρδία της Θείου Λόγου, θείας πίστεως, και ανέβλησε πλέον ο Λόγος από το στόμα της και δεν είχε καρτερεμούς, αλλά έτρεχε παντού να μιλήσει για το θαύμα που έζησε, να μιλήσει για την σωτηρία της, να μιλήσει για την μεταμόρφωσή της, για να πει πως ήταν σκοτεινή και έγινε πράγματι ολοφώτινη, η Αγία Φωτεινή. Και γιορτάζουν την ημέρα αυτή την Αγία Φωτεινή όσοι φέρουν το όνομα Φωτεινή. Βέβαια, η Αγία Φωτεινή υπάρχει μέσα στο Συναξάριον και στις 26 Φεβρουαρίου, οπότε γιορτάζουμε την ημέρα της κοιμήσεως, του μαρτυρίου και των πολλών βασάνων και της εκδημίας της εις τον Κύριον. Υπάρχει η μνήμη της και στις 20 Μαρτίου και στην 6 Μαΐου και βέβαια και στις 20 Αυγούστου. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν είναι αποκλειστικά ένα και το αυτό πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές διηγήσεις, κάποιοι αμφισβητούν το μεγαλείο των βασανιστήριων που υπέστη και της πίστεως που έδειξε η Αγία Φωτεινή. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το μέγεθος αυτό της ποιότητας της Αγίας πλέον Φωτεινής, που ήταν σκότος, που ήταν βόρβορος, που ήταν δυσοδεία και έγινε φως, έγινε θεία ευωδία, αποπνέουσαν το άρωμα της χάριτος, το άρωμα του Αγίου Πνεύματος, με την Αγία ζωή που έζησε και μάλιστα με την διακονία την οποία αυτό προαιρέτως ανέλαβε, γιατί όταν γέμισε η καρδιά της από το είδωρ των ζώων της πίστεως, όταν ο Χριστός κατοίκησε στην καρδιά της, τότε έγινε ποταμός η πίστη της που ανέβλησε και έτρεχε να ποτίσει την ξεραμένη οικουμένη από την απιστία και την ειδωλολατρεία που υπήρχε τότε επί της εποχής του Νέρονος, γιατί στην βασιλεία του Νέρονα μαρτύρησε, βασανίστηκε πολύ άθλος η Αγία Φωτεινή, η πρώην Σαμαρίτισσα και Μεγαλομάρτης, όπως ακριβώς την γιορτάζουμε, με τροπάρια, με κανόνες και μάλιστα μέσα στο αναστάσιμο κλίμα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό ας πάρουμε να δούμε ένα πρώτη στο απολυτίκιον της Αγίας της Αγίας Σαμαρίτισσας, το απολυτίκιον, το οποίο είναι ένα θαυμάσιον τροπάριον, το οποίο τιμά την Αγία Φωτεινή. Θείο πνεύματι καταυγαστήσα, με το Άγιον Πνεύμα αφού φωτίστηκε και της νάμαση καταρδευθήσαν και αφού ποτίστηκε με τα Θεία Νάματα του Λόγου του Χριστού, του Αγίου Πνεύματος, της Θείας Χάριτος και στη συνέχεια με το βάπτισμά της το οποίο δέχτηκε μετά την Πεντηκοστήν από τους Αποστόλους, έγινε λοιπόν η Φωτεινή πανέφημος παρά Χριστού του Σωτήρος, πανέφημε πλήρης φήμης θείες, τη σωτηρία του είδωρ κατέπιες, ποτίστηκε λοιπόν με το είδωρ της σωτηρίας και δεν έρεξε τον κουβά να βγάλει νερό από το πηγάδι, δεν ήθελε πλέον πια αυτό το νερό, και της διψώσιν αυθόνος μετέδωκας, και έτσι έγινε μια
αναβλίζουσα, θα λέγαμε, δεξαμενή που κράτησε τον θείον λόγον, την θείαν πίστην, την παρουσία του Χριστού που μέσα στην καρδιά της, σαν πηγή ζώντος ύδατος, ανέβλησε την πίστη, την χάρη και τον θείο λόγο, διότι αυτή η αγραμματή, η άξεστη και αμαρτωλή, έγινε στη συνέχεια, τι έγινε, εις Απόστολος Κήρυκας Μεγάλος του Θείου Λόγου. Και της διψώσιν το ίδρυο αυτό της σωτηρίας, το οποίο κατέπια και χόρτασε και δεν το έχασε ποτέ, δεν δίψησε πια ποτέ, το μετέδωκε πλέον αφθόνος τους διψώντας από τον θείον λόγον και την χάριν και την λύτρωση. Μεγαλομάρτης και εις Απόστολε φωτεινή, έγινε λοιπόν μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Χριστόν τον Θεόν οικέτευε σωθήνε τας ψυχάς ημών και παρακάλει τον Χριστόν να σώσει τας ψυχάς μας. Στο πεντηκοστάριον, βέβαια αυτό το δροπάριο το ψάλουμε στις 26 Φεβρουαρίου που γιορτάζουμε, έχουμε πλέον την εορτή του προσώπου αυτού της, και του βίου και των αθλημάτων της Αγίας Φωτεινής. Στο Πεντηκοστάριον, την Πέμπτη Κυριακή, όποια μέρα πέσει αυτή, όποια ημερομηνία πέσει αυτή η Κυριακή, γιατί έχουμε κινητές εορτές του Πεντηκοστάριου, άλλο το Πάσχα πέφτει νωρίτερα, άλλο πέφτει αργότερα, γιατί γιορτάζεται σύμφωνα με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο, μετά την Ερηνή Σημερία. Αυτό όρισε η Οικουμενική Σύνοδος και ανάλογα πέφτει το Πάσχα, οπότε οριστεί η Σημερία, η πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο, λοιπόν της Ερηνή Σημερία. Την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο, μετά την Ιερνή Σημερία λοιπόν. Οπότε πέφτει ανάλογα σε διαφορετική ημερομηνία η Κυριακή του Πάσχα και αναλόγως η πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τετάρτη και πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Οπότε φέτος έχουμε την πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα, 12 Μαΐου. Άλλοτε την έχουμε νωρίτερα, άλλοτε αργότερα καμιά φορά. Στο δοξαστικό λοιπόν του Εσπερινού της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, της πέμπτης Κυριακής, δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού, υπάρχει η θαυμάσια αναφορά στο φρέα του Ιακώβ και στη Σαμαρίτιδα. Παρά το φρέα του Ιακώβ ευρώνω Ιησού στην Σαμαρίτιδα, τι είδωρ παρά αυτή ζητάει να πιει νερό από αυτή, ο νέφεση καλύπτων την γη, αυτός που καλύπτει την γη με νέφη και που βρέχει και καμιά φορά αν βρέξει πολύ γίνονται πλημμύρες και χαμός στον κόσμο. Ω του θαύματος ότι σχερουβή με εποχούμενος πόρνη γυναική διαλέγετο. Ποιο θαύμα λοιπόν μέχαν. Αυτός που εποχείται έχει θρόνον τα χερουβή ως όχημα τροποτινά που μεταβαίνει σχήμα λόγου, έχει σαν όχημα λοιπόν τα χερουβή τους αγγέλους, πόρνη γυναική διαλέγετο. Κουβέντιαζε με πόρνη γυναίκα. Δεν περιφρόνησε ο Χριστός κανένα άνθρωπο. Ούτε τη Σαμαρίτισσα την πόρνη, ούτε την επαυτοφόρο μ' είχε φύσα γυναίκα, ούτε άλλες αμαρτωλές, ούτε την άλλη πόρνη, η οποία με το αλάβαστρο του μύρου, του πολιτήμου εκείνου μύρου, το Αγίο, το οποίο έσπασε στα πόδια του και αφού έκλαψε και έπλυνε με δάκρυα τα πόδια του Κυρίου μας, στη συνέχεια τα εσπόγγισε με τα μαλλιά της και τα εμύρωσε με το μύρο το πολύτιμο αυτό. Καμία αμαρτωλή γυναίκα και κανέναν αμαρτωλό, και τελώνες δέχτηκε ο Χριστός και ληστή μετέβαλε τον ληστή σε πρώτον η κύτρωα του Παραδείσου. Αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού και αυτή την αγάπη πρέπει να εκφράζει η κοινωνία μας και προπαντός η Εκκλησία. Με πόρνη γυναίκα λοιπόν διαλέγετο, είδωρε τον ο ενίδασε την υγιήν κρεμά σας και ζητούσε νερό, αυτός που κρέμασε την υγιήν επάνω στα νερά, όπως πίστευαν, είδωρε ζητών ο τασπηγάς και λίμνας υδάτων εκχέων, αυτός που αδειάζει τις πηγές των υδάτων και τις λίμνες, θέλω να ελκύσει όντως αυτήν, θέλοντας να την προσελκύσει στην πίστη, την θυρευωμένη υπό του πολεμήτωρος εχθρού, αυτή που την κυνηγούσε ο πολεμήτωρος εχθρός ο σατανάς και την είχε βουτήξει στον βόρβορο της αρκολατρίας και της αθείας, της απιστίας
Και ποτίσαστε είδος ζωής και θέλω να την ποτίσει με το είδος της ζωής την φλεγωμένη εν της ατοπίμας ειδινός, αυτή που εφλέγεται από την δίψα του έρωτα, από αυτή την πενσεξουαλική θα λέγαμε ορμή που δεν την άφηνε να χορταίνει από τους έρωτες του ενός και του άλλου και του άλλου άντρα. Ήθελα στη γυναίκα να δοκιμάζει ερωτικές εμπειρίες και όλο και περισσότερο να διψούσε και όλο περισσότερο ένιωθε κενό μέσα της, υπαρξιακό και απλήρωτο κενό που δεν μπορούσε κανείς να το πληρώσει. Μόνο ο Χριστός, μόνο η Θεία Αλήθεια, μόνο η Σωτηρία το γέμισε το κενό αυτό της αμαρτίας ως μόνος έσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Βλέπουμε λοιπόν πραγματικά ένα θαύμα μέγα, την Σαμαρίτισσα, την σκοτεινή, την εσκοτισμένη, να καθαρίζεται, να εξαγνίζεται, να φωτίζεται, να μεταμορφώνεται. Πάμε στο Ρωμανό το Μελωδό, ένα ξεχασμένο, τον ξεχασμένο πίνδαρο της εκκλησιαστικής ποιήσεώς μας. Ο Ρωμανός λοιπόν ο Μελωδός μας ομιλεί σε ένα κοντάκιο εξαίρετο, το οποίο έγραψε για την Σαμαρίτισσα και το έχει εκδώσει ο Τωμαδάκης, ο αείμνηστος καθηγητής Βυζαντινολόγος, ένας μέγας Βυζαντινολόγος Πανεπιστημίου Αθηνών και διδασκαλός μας. Λέγει λοιπόν στην 16ο οίκο, κομμάτι ή στροφή θα λέγαμε κατά την σύγχρονη ποιήση του κοντακί. Ουράνιος πέλη και το επίγειον φέρει. Έρχεται λοιπόν στο πηγάδι της Σιχέμ, εκεί του Ιακώβ το πηγάδι, έρχεται ο ουράνιος Θεός. Θεός και βρωτώσει. Πραγματικά είναι Θεός και άνθρωπος. Ως άνθρωπος μιεδείχθηκε διψή σας, φάνηκε λοιπόν σαν απλός άνθρωπος και μάλιστα ξυπόλυτος και κάθετος από την πορεία. Εδείχθηκε διψή σας και δίψησε, ποτίζει ως Θεός και ως προφήτης και ποτίζει σαν Θεός και προφήτης. Σαν άνθρωπος λοιπόν διψά, αλλά σαν Θεός είναι αδίψαστος, δεν διψά, δεν πεινά, δεν κοπιάζει, δεν υποφέρει, δεν πάσχει. Εδώ βλέπουμε τον Ρωμανό να παρουσιάζει την διπλή φύση του Κυρίου μας, κατά την ανθρώπινη φύση και διψά και κοπιά και θέλει να πει νερό και θέλει να ξεκουραστεί και θέλει να φάγει. Και ο Σάκης επιτρέπει να λειτουργήσουν τα πάθη, αυτά λειτουργούν. Και εδώ λοιπόν αυτός που δεν διψά ζητάει να πει νερό. Ουκίν γάρεν ουρανό, ήταν και άνθρωπος αληθινός και φανερώνει την αληθινή του ανθρώπινη φύση. Του γνώνε μου τον βίον και ενθυμίσεστε, και έρχεται λοιπόν να γνωρίσει τον βίον και να τον αναφέρει ότι το γνωρίζει, αλλά του αοράτου και νυν θεωρουμένου ενδείξε και ελέγξε με, και έρχεται να ελέγξει, λέγει η Σαμαρίτισσα το Ποντινέ. Και εμάς βέβαια, γιατί σε κάποια άλλη πηγή μας συναντάει, μας ξεδιψάζει, μας δίνει το ίδρυτο ζών και εμείς ξαναγυρνάμε στο φρέαρ, το συντετριμένο, το ξεροπήγαδο, κάποιας θα λέγαμε διδασκαλίας ανθρωποκεντρικής, κάποιας πηγής χαράς που δεν μπορεί να μας χορτάσει, κάποιων ειδονών που δεν μπορούν να μας γεμίσουν την ψυχή, κάποιων ιδεών και ιδεολογημάτων και φιλοσοφημάτων τα οποία είναι πρόσκαιρα και δεν έλυσαν το πρόβλημα της δυστυχίας στον κόσμο. Θα πείτε, το λύσει ο Χριστός? Το λύνει πραγματικά εάν εφαρμόσουμε το λόγο του. Έχουν στρατευτεί κάποιοι σε κάποιες θεωρίες, σε κάποιες ιδεολογίες και με σίδηρο και με μάχαιρα θέλησαν να εξοντώσουν κάθε αντίθετο και δεν μας έλυσαν τα προβλήματα, ούτε κοινωνιολόγοι ούτε θεωρητικοί. Όπου εφαρμόστηκε ο λόγος του Θεού, πραγματικά έδωσε την λύση των προβλημάτων. Αλλά δεν πιστεύει ο κόσμος, δεν εφαρμόζει το λόγο του Θεού, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει τήρηση των εντολών του Κυρίου μας, γιατί τούτο έχουμε έναν κόσμο τυραννούμενο από τα πάθη των εγωιστών και μάλιστα και των πολεμοποιών, που είναι σαν λιοντάρια με τους εγωισμούς τους και θέλουν να φάνε τους συνανθρώπους τους. Αυτού είναι και η δέναμε και κηρύξε ο πέλον. Να προχωρήσουμε πιο κάτω στον το νουν αντιλήσω αυτού την γνώση ποιο θα αντιλήσω, λέγει η Σαμαρίτισσα τώρα. Αυτού είναι και η δέναμε και κηρύξε ο πέλον. Σε αυτόν ανήκουμε και να γνωρίσουμε και έρχομαι, λέει, να τον γνωρίσω και να τον κηρύξω.
Και να συνεχίσουμε. Αυτού το νου να αντιλήσω, θα αντιλήσω από το νου του, τον πλούτον της σοφίας του, αυτού την γνώση πίον, θα πιω από την γνώση της θείας του σοφίας, αυτού της λόγης πλύνων. Κοιτάξτε τώρα εδώ πώς φανερώνει την κάθαρσή της η Σαμαρίτισσα. Δεν έχουμε αυτοκάθαρση. Κανείς που είναι, γίνεται βρωμερός δεν μπορεί να ξεβρωμήσει άνευ της χάριτος, άνευ της θείας ενεργίας, της θείας χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτού της λόγης πλύνω, με τα λόγια αυτού θα πλύνω πάντα των ρήπων των αμαρτιών μου. Όλο των ρήπων των αμαρτιών μου είναι ακυρά το γνώμη απολαύσω, για να απολαύσω με καθαρή πλέον γνώμη και θέληση αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Βέβαια δεν είναι μόνο ο λόγος καθάρσιον θείων που καθαρίζει και εξαγνίζει ο λόγος του Θεού. Λέγει και η Παλαιαθήκη και εξαπέστειλε στον λόγον σου, λέει Κύριε, και ιάσα το αυτούς και χόρτασε αυτούς και καθάρισε αυτούς. Είναι βέβαια ο λόγος κάθαρσης, θεία κάθαρσης, αλλά δεν είναι μόνο ο λόγος, ο καινός λόγος, και ποτέ δεν είναι καινός ο λόγος του Θεού. Είναι πάντοτε με την χάρη την θεία το Άγιο Πνεύμα, αρκεί να είναι κανείς δέκτικος, δηλαδή άξιος να δεχθεί την χάρη του Θείου Λόγου και αυτή την χάρη, τη μυστική και μυστηριακή την χάρη του Αγίου Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Έτσι έγινε λοιπόν και η Σαμαρίτισσα η σκοτισμένη και η βορβορώδης η γυναίκα η πόρνη καθαρίστηκε, εξαγνίστηκε, το Αγίο Πνεύμα την φώτισε, την άλλαξε, την μεταμόρφωσε, την ξεδίψασε, την χαρίτωσε, την έπεισε, την γέμισε μέσα στην καρδιά της ο Θείος Λόγος, η Θεία Χάρις, και έγινε πλέον σαν δεξαμενή που ανέβλιζε, σαν πίδακας που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και έσπευσε αμέσως η μεταμορφωμένη αυτή πρώην σκοτεινή, η Αγία πλέον φωτεινή, ως εις Απόστολος έσπευσε να κάνει το πρώτο της κήρυγμα και το έκανε στη Σαμάρια, στην πόλη την Σιχέμ ή Σιχάρ κατ' άλλους, και δεν είπε βέβαια ως θα λέγαμε θεοφώτιστη η φωτεινή, δεν είπε ελάτε να δείτε κάποιον που μου τα είπε όλα και μου είπε ότι είναι ο Μεσσίας, μου το είπε, θα της έλεγαν τρελάθηκες εσύ αμαρτωλή, είδες το Μεσσία. Δεν είπε έτσι, αλλά τους είπε ελάτε να δείτε κάποιον προφήτη, μου είπε όλα όσα έχω πράξει, μήπως είναι αυτός ο Χριστός, ελάτε να δούμε λοιπόν. Και έτσι λοιπόν με ένα παιδαγωγικό τρόπο γίνεται προαγωγός, νυμφαγωγός λοιπόν η Σαμαρίτισσα εις Χριστών των νυμφίων. Και όταν ήρθαν εκεί οι Σαμαρίτες από την Σιχέμ, την πόλη εκείνη ή την Σιχάρ, με το λόγο του Κυρίου επίστησαν και τα θαύματα του Κυρίου εβεβαιώθησαν και έγιναν πιστοί, απόλυτα αφοσιωμένοι λοιπόν στον Θείο Λόγο και στον Ιησού Χριστόν. «Εγώ είμαι ο λαλόνς», λέγει ο Χριστός στην Σαμαρίτισσα, «αυτός, εγώ είμαι ο Μεσσίας». Και πράγματι πίστευσε και έγινε το θαύμα εκείνο η Σαμαρίτισσα να γίνει από σκοτεινή φωτεινή. Και να δούμε ένα άλλο, έναν άλλο οίκο, μια άλλη στροφή από το κοντάκιον του Ρωμανού του Μελωδού, πως μας περιγράφει τον φωτισμό, την θεογνωσία στην οποία έφτασε αυτή η Σαμαρίτισσα. Είναι η 17η στροφή ή 17ος οίκος, όπως λέμε στο κοντάκιο. «Η εύρω του, όσο ρώσε, η έθνη του», λέγει η Σαμαρίτισσα, «καθώς σε βλέπω, ιε Θεού, αλλά είσαι και Υιός Θεού, ως νοώσε, όπως σε κατανοώ και σε αναγνωρίζω. Σύ φωτίσον μου τας φρένας». Κοιτάξτε, ωραία γλώσσα στον ύμνο αυτό το κοντάκιον του Ρωμανού. «Η εύρω του, όσο ρώσε, είσαι Υιός της Αϊπαρθένου, όπως βλέπω κατά την ανθρώπινη αντίληψη. Ιε Θεού, αλλά είσαι και ως Θεού, ως νοός, όπως σε κατανοώ». Έφτασε σε αδεογνωσία λοιπόν, σε θείον φωτισμό, μετά από αυτό τον διάλογο, τον ποιμαντικό διάλογο του λυτρωμού. «Σύ φωτισόν μου τας φρένας», «Σύ φωτισόν μου», λέγει, «τας φρένας, φώτισέ μου εσύ το νουν και την καρδία, Κύριε δίδαξον με τις υπάρχεις». Χριστός παρεκάλει Χριστόν η Σαμαρίτης. Με Χριστότητα, Χριστός είναι με ήττα ωμέγα, επίρρημα, με Χριστότητα παρεκάλει τον Χριστόν, με κεφαλαίο και γιώτα, τον Ιησού Χριστόν η Σαμαρίτης. «Ιδού σαφώς σε βλέπω, πιστός μετανοούσα και μη κρύψεις μη». Τώρα λέει σε βλέπω σαφέστατα
και με πίστη μετανοώ, μη κρύψεις μη. Μη άρα εσύ υπάρχεις Χριστός, όν οι προφήτε. Μήπως άραγε εσύ υπάρχεις Χριστός, τον οποίον οι προφήτε, που πίστευαν και οι Σαμαρίτες, στον Δευτερονόμιον υπήρχαν στίχοι που αναφέρονταν στο Μεσσία. Επομένως είχαν και αυτή την προσδοκία του Μεσσίου. Μη άρα εσύ υπάρχεις Χριστός, όν οι προφήτε προσήπων ότι έρχεται. Μη είσαι εσύ ο Χριστός που είπαν οι προφήτε πως έρχεται. Πίστευαν λοιπόν στην πεντάτευχο του Μωυσή οι Σαμαρίτες και αυτοί οι Σαμαρίτες, οι αμαρτωλοί. Εάν σοι ως έφυσαν, εάν σοι είσαι όπως είπαν οι Σαμαρίτες, όπως είπαν οι προφήτες, παρησία υπέμη, πες το μου με παρησία. Όρογαρ ότι όντως αέπραξα γνωρίζεις, βλέπω ότι πραγματικά όσα έπραξα τα γνωρίζεις, ταύτα της καρδίας μου κρύφια πάντα και όλα τα κρύφα της καρδιάς μου. Δια τούτο καθηκετεύω γνώμη, ή να λάβω αγαλίαση και απολύτρωση. Και αυτό σε παρακαλώ να μου δώσεις την βεβαιότητα και να πάρω την αγαλίαση και την απολύτρωση. Και πράγματι η Σαμαρίτισσα πήρε την απολύτρωση, έγινε εις Απόστολος, όχι μόνο φωτεινή για τον εαυτόν της, δεν λειτουργήσε εγωκεντρικά, δεν κλείστηκε στον εαυτόν της, δεν πήγε κάπου να κλάψει μόνο τις αμαρτίες της, αλλά συνεχώς ήταν εις Απόστολος, έτρεχε παντού να φέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα του Μεσσίου Χριστού και έκλαιγε από τη μια πλευρά της αμαρτίας της και από την άλλη κήρυτε διαπρησίως, κήρυτε το κήρυγμα της ελεύσεως του Μεσσίου του Χριστού, αυτού που εσταυρώθηκε ανέστη εκ νεκρών. Η μεταμόρφωση λοιπόν της Σαμαρίτισσας πραγματικά μας συγκινεί και είναι, και πρέπει να δούμε και πάλι δύο στροφές, δύο οίκους, πώς μας περιγράφουν αυτή τη μεταμόρφωση ο Ρωμανός Μελωδός με τη δική του γλώσσα. Λέγει λοιπόν στην πέμπτη στροφή ή των πέμπτων οίκων: «Άλλοτε είναι ο εκτήρμον Βητοφρέαρος είπων, τότε γεννή Σαμαρίτης, επί όμον την ιδρίαν ήρε και ήλθεν, πήρε τη στάμνα στον νόμο της και ήλθεν, εξελθούσα την Σιχάρ, πόλην Ιδίαν, και βγήκε από τη Σιχάρ την δική της πόλη, και τι σου μακαρίζει, και ποιος δεν καλοτυχίζει την ένδοξον εκείνης και την έξοδον εκείνης και την είσοδον, και ποιος δεν μακαρίζει την έξοδον που εξήλθε αμαρτωλή πόρνη, πάντα αμαρτωλή, και την είσοδον που γύρισε λυτρωμένη, αγιασμένη από την συνάντηση του Χριστού. Εξήλθε γάρε εν ρήπο, εισήλθε δε εν τύπο. Εξήλθε ρυπωμένη και βρωμερή και εισήλθε εν τύπο της εκκλησίας άμωμος». Και ξαναγύρισε αυτή η γυναίκα ως τύπος της εκκλησίας, της πόρνης εκκλησίας της εξεθνών που πίστευε στα είδωλα και στους ψευδοθείους και στους δαίμονες. Εισήλθε λοιπόν εν τύπο εκκλησίας αφού καθαρίστηκε και εξαγνίστηκε, εξήλθε και εξήντυλησε, βγήκε από την Σιχάρ και εξήντησε την ζωή ως περσπόγκος και ρούφηξε τα λόγια του Χριστού σαν σφουγγάρι, εξήλθεν υδροφόρος, εισήλθεν θεοφόρος. Τι ωραίος είσαι, Ρωμανέ Μελωδέ, πίνδαρε της εκκλησιαστικής μας ποιήσεως. Εξήλθεν υδροφόρος, εξήλθεν να πάρει νερό με το σταμνί στον νόμο, το απαράτησε το σταμνί και εισήλθεν υδροφόρος και εισήλθεν θεοφόρος. Εξήλθε λοιπόν υδροφόρος και εισήλθε θεοφόρος. Γύρισε λοιπόν βαστάζοντας στην καρδία της των Θεών Λόγων και των Θεών Χριστών, ο οποίος έγινε χωριτός στην καρδία της με την πίστη. Ότα μεγαλεία σου Κύριε, θαυμαστά επίησε μόνον ο Κύριος, μόνος του. Εισήλθε λοιπόν στην Σιχάρ, την πόλη της Σαμαρίας, θεοφόρος, Χριστοφόρος, και τι σου μακαρίζει τούτο το θήλυκο, και ποιος θα μακαρίζει αυτό το θηλυκό. Μάλλον ο Δεσέβης, το πρώην θηλυκό του τόσο αμαρτωλό, την πρώην τόσο αμαρτωλή και δυσόδη. Μάλλον Δεσέβης την εξεθνών, και όμως λέγει, βλέπουμε στη Σαμαρίτισσα των τύπων της εκκλησίας. Έτσι ήταν πορνεύουσα η εκκλησία, η εξεθνών, πρωτού γίνει η εκκλησία και νωρίς των Χριστών. Μάλλον Δεσέβης την εξεθνών εκκλησία των τύπων της εκκλησίας την λαβούσαν αγαλίαση και αλωτρίωση, που πήρε αγαλίαση και αλωτρίωση, ενώ το γένος των Εβραίων εσταύρωσε, αποδοκίμασε, βλασφήμισε και ακόμη βλασφημεί των Χριστών. Βέβαια έχουμε πληροφορίες και είναι γεγονός, όπως μας είπε και ο πατήρ Ανδριανός ο Σιναήτης, ότι πολλοί Εβραίοι μεταστρέφονται
και μάλιστα εκδιώκονται από το Ισραήλ, διότι δεν θέλουν να έχουν Εβραίους χριστιανούς. Φαίνεται λοιπόν πως γίνεται μια κολυμβήθρα εκείνη η τοποθεσία της Σιχάρ με το πηγάδι του Ιακώβ, μέσα στην οποία αναβαπτίζεται λοιπόν η Σαμαρίτισσα. Και να δούμε δύο ακόμα γραμμές από την 7η στροφή των 7ων οίκων, τις τελευταίες γραμμές, τους τελευταίους στίχους αυτού του οίκου του 7ου. Καλή λόγη λέει τη Σαμαρίτιδος, υποσκιογραφούν, δηλαδή σκιαγραφούν, εικονίζουν, επί το φρέα την κολυμβήθρα. Εκεί βλέπουμε λοιπόν αναβαπτίζει ο Χριστός τη Σαμαρίτισσα μέσα στην κολυμβήθρα του Θείου Λόγου της Θείας Χάριτος. Εξής λαμβάνει δούλην ο παρέχων, αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Αγία λοιπόν φωτεινή, έγινε και μεγαλομάρτης, να πούμε μόνον επιγραμματικά, τι είδους βασανιστήρια πέρασε αυτή η τρισευλογημένη γυναίκα, η οποία πήγε στην Καρχιδόνα, στην Καρθαγένη όπως την έλεγαν, στο μέσο της βορείου ακτής της Αφρικής όπως γνωρίζουμε. Είχε ένα γιο Βίκτορ που ήταν, έγινε στρατηλάτης για τα δραγαθήματά του. Ο Βίκτορ, ο γιος της, έγινε χριστιανός, παρέσυρε στην πίστη και τον Σεβαστιανό τον Δούκα της Ιταλίας. Τότε ήταν ο νέος αυτοκράτορας στην Ρώμη. Έμαθε πως θρήσκευαν λοιπόν και έγινε χριστιανοί. Και ο στρατηλάτης του, ο Βίκτορας, ο γιος της Σαμαρίτισσας, της Αγίας Φωτεινής τώρα, και τους καλεί όλους να έρθουν να λογοδοτήσουν και να μαρτυρήσουν, να βασανιστούν μπροστά του. Ο Χριστός λοιπόν στηρίζει, θέλω πολύ σύντομα να περιγράψω μέσα σε δύο λεπτά έστω την συνέχεια, την τύχη που είχε και τα μαρτύρια στα οποία υπευλήθη η Αγία Φωτεινή μαζί με τον Βίκτορα, τον γιο της, μαζί με τις αδερφές της, μαζί με και τα άλλα παιδιά της, τον Ιωσή που είχε γιον. Βασανίστηκαν λοιπόν. Τους έβαλαν τα χέρια πάνω στο αμόνι και τα χτυπούσαν με σφυριά για να τα σπάσουν. Με το σπαθί για να κόψουν ό,τι είχε μείνει στα χέρια. Και βέβαια η χάρη του Θείου τους εφύλαται τους μάρτυρες αυτούς. Μας φαίνονται απίστευτα. Η πίστη είναι ένα μεγαλείο. Τέτοια μαρτύρια και βασανιστήρια πέστησαν πολύ και εθριάμβευσαν η πίστη και ήταν η αιτία που θαυματουργούσε τόσο πολύ η χάρη στη Θεία, ώστε να βλέπουν οι δολολάτρες πόσο η χάρη προστατεύει τους μάρτυρες, ώστε να μεταστρέφονται στην πίστη. Πώς γίνεται λοιπόν, γίνονται οι σκοτεινοί δήμοι, γίνονται φωτεινοί όταν βλέπουν την χάρη να προστατεύει την Αγία Φωτεινή, την πρώη Σαμαρίτισσα, και τότε πλέον φυλάκισαν τους άλλους και πήραν την Σαμαρίτισσα, την Αγία Φωτεινή, και την έφεραν εκεί σε πολυτελή διαμερίσματα μαζί με την Δομνίνα, την κόρη του Νέρωνα, και παρεσκεύασαν φαγητά, ενδύματα, χρυσές ζώνες, δαχτυλίδια, περιθέρια. Θα την καταφέρουμε την Αγία Φωτεινή να υποχωρήσει, να αρνηθεί των Χριστών. Κατάφερε όμως η Αγία Φωτεινή, κοιτάξτε το σκοτάδι, αφού μετευλήθη σε φως, γι' αυτό δεν περιφωνεί η Εκκλησία κανέναν άνθρωπο. Δεν λέγε αμαρτωλή η πόρνη μακριά. Όχι! Δεν απορρίπτει κανένα άνθρωπον η Εκκλησία. Ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς, για πόρνες, τελώνες, ληστές, κλέφτες, μυχούς, και τους πάντες ήρθε. Όχι βέβαια να τους πει αμαρτήσατε και να αμαρτάνετε, αλλά να τους καλέσει στην ανόρθωση, στην ανάνυψη, στη μεταμόρφωση. Της Εκκλησίας λοιπόν το μεγαλείο είναι αυτό, να εκφράσει Χριστόν. Ο Χριστός είναι μια πορεία αγάπης. Ο Χριστός είναι ένα αγκάλιασμα του κόσμου του αμαρτωλού για να μεταμορφώσει τον κόσμο, να τον φωτίσει από το σκοτάδι, να τον κάνει φως, από την δυσοδεία της αμαρτίας να τον κάνει ευωδία, χάριτος και λυτρωμού, και να του δώσει την ανακαίνιση και την θέωση. Κατόρθωσε λοιπόν η πρώην σκοτεινή νυν Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτισσα, κατόρθωσε να μεταβάλει το σκοτάδι της Δομνίνας, της κόρης του Νέρωνα, να την κάνει να πιστέψει, να βαπτιστεί, και όλες οι άλλες δούλες, 100 δούλες που υπηρετούσαν τη Δομνίνα, είδαν, θαύμασαν τα θαύματα του Μεγαλείου του Θεού και μετευλήθησαν και βαπτίστηκαν. Μανιώδης έγινε λοιπόν ο Νέρωνας και ζήτησε
έκαναν ένα καμίνι, τους πέταξαν μέσα, δεν τους τέλειωσαν. Η χάρη τους φύλαξε ως τους τρεις παιδες και στη συνέχεια τους έφεραν δηλητήρια να πιούν, έμειναν πάλι αυλαβείς. «Καν θανάσιμο την πείωση νου μη αυτούς βλάψει», είχε πει ο Χριστός. «Μη φοβάστε, λέει, να είστε άμεμπτοι και δεν κυρία να σας ποτίσουν, δεν θα βλαφτείτε». Αυτά είναι τα θαύματα της χάριτος, τα οποία τότε ήταν κατά σωρίαν, ακριβώς για να διδάσκουν την οικουμένη και να τους μεταστρέφουν. Καταλήγοντας λοιπόν, να τονίσουμε ότι και άλλα βασανιστήρια υπέστησαν και η Σαμαρίτισσα, η Αγία Φωτεινή, και ο γιος της, ο Βίκτορας, και όλοι οι άλλοι που ήταν μαζί, και κοπή των νεύρων και πειρακτωμένα μολύβια που έριχναν στο στόμα τους, και αγχώνι που κρέμασαν, και στη συνέχεια πολλά άλλα, και τύφλωση και φυλάκιση και άλλα βασανιστήρια, και τελικά θριάμβευσε η Θεία Χάρις και τελικά σταυρώθηκαν, μάλιστα ανάποδα και εκέγοντο, και τους έκδαραν ζωντανούς. Φοβερά βασανιστήρια, αλλά δεν υποχώρησαν, ενίκησε το φως, ενίκησε η πίστη, ενίκησε ο Χριστός τα είδωλα, τους ψευδοθεούς του Νέρονα και του παλιού κόσμου. Ο Χριστός λοιπόν είναι αγάπη, η Εκκλησία μας είναι μια πορεία και νοτική, γιατί κανείς δεν μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο αν δεν κατεβεί, αν δεν κοπιάσει, αν δεν υδρώσει, αν δεν περπατήσει, αν δεν μιλήσει, αν δεν αγιαστεί, αν δεν ταπεινωθεί, αν δεν διακονήσει, αν δεν υδρώσει. Είναι λοιπόν η πορεία της Εκκλησίας μας, πορεία όπως του Χριστού μας, όπως της Αγίας Φωτεινής, πορεία κενώσεως, αγάπης, προσλήψεως του κόσμου για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Αγαπητοί τηλεθεατές, και μάλιστα οι λεγόμενοι χριστιανοί, κλήρος και λαός, οι πιστοί που εγκαταλείψαμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, που προδώσαμε τον Χριστόν, που προδώσαμε τους Αγίους, που ξέρουμε να κατακρίνουμε και να καυτηριάζουμε, και ξεχάσαμε ότι δεν είμεθα για να κρίνουμε, δεν είναι αυτή η αποστολή μας. Αποστολή μας είναι να προσλαμβάνουμε τον αμαρτωλό κόσμο πλην της αμαρτίας, να μην γινόμαστε εμείς αμαρτωλοί, αυτό σημαίνει πλην της αμαρτίας, να προσλαμβάνουμε τον αμαρτωλό κόσμο, να τον σαρκωνόμαστε, να τον ντυνόμαστε, να τον διακονούμε, να σκύβουμε να τον σηκώσουμε από τη λάσπη, από το έγκλημα, από τη διαφθορά, από τα ναρκωτικά, από την πορνεία, και όχι να αφήνουμε κάποια κανάλια και δημόσια να μιλούν, να κάνουν εκμαυλισμό της νεότητας και γέρον ακόμα για πορνεία, για μοιχεία, για σαρκολατρία. Να σηκώσουμε τον κόσμο με απόδειξη πίστεως και αληθείες και με θαύματα που πρέπει να γίνουν και σήμερα, ώστε ο κόσμος να συγκινηθεί και να πάψει αυτή η γενναία να είναι γενναία μιχαλής και αμαρτωλός, όπως είχε λέξει και ο Χριστός, να γίνει γενναία σόφρον λογική και στο μέτρο της χαράς και της αγάπης και του έρωτα, και στο μέτρο του γάμου βέβαια, που είναι ευλογημένος ο έρος και η παιδοποιία, ώστε να σηκώσουμε αυτή την βρωμερή κοινωνία του πανσεξουαλισμού από τον βόρβορον και την χυδαιότητα και να τη μεταμορφώσουμε όντες μεταμορφωμένοι ή μεταμορφούμενοι πρώτον εμείς, ώστε αυτό είναι το μήνυμα της Αγίας Σαμαρίτιος της Φωτεινής. Σκοτεινή ήταν, φωτεινή έγινε. Σκοτεινός ο κόσμος και βορβορώδης. Αδικία, έγκλημα, αθλειότητα. Έχουμε χρέος να γίνουμε εμείς εις Απόστολοι σαν τη Φωτεινή και να σηκώσουμε τον αμαρτωλό κόσμο από την αμαρτία του και να τον βοηθήσουμε να βρει Χριστόν. Δεν θα σώσουμε εμείς, τον Χριστό θα κοινωνήσουμε με τον κόσμο, και αυτός θα σώσει, θα λυτρώσει, θα ξεδιψάσει, υπαρξιακά θα χορτάσει τον άνθρωπο, θα του χορτάσει τις αναζητήσεις του, θα του γεμίσει το αγεφύρωτο και απλήρωτο κενό που έχει το χάος, το αβυσσόδες χάος, και θα δώσει έτσι την μαρτυρία της αληθινής ζωής της χάριτος. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές.